Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Εντείνεται η νευρικότητα της Άγκυρας μετά την υπογραφή της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, η οποία εκδηλώνεται με άκρως προκλητικές τοποθετήσεις αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης. Ένας από τους πρωταγωνιστές σε αυτό το επιθετικό κρεσέντο είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όπως θα μας πει ο Ανδρέας Ρομπόπουλος. Μαρλένα, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας σε ερώτηση ηγετιάς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται την υφαλοκρηπίδα που έχει κατοχυρώσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και εννοούμε τη Γαλάζια Πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ήταν με αφορμή το περιστατικό του Νότι Καλτζέο αλλά και του ελληνικού ερευνητικού που έκανε έρευνες ανατολικά της Κρήτης. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου επιτέθηκε στην Ελλάδα λέγοντας πως έχει μαξιμαλιστική στάση όπως και τους Κύπριους και γι' αυτό προσπαθεί να κάνει αυτές τις έρευνες για να παραβιάσει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Και δεν είναι μόνο, Ανδρέα, ότι η Τουρκία έχει ανοιχτά ζητήματα με την Ελλάδα. Είναι πολλά τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο Ερντογάν. Σε εξαιρετικά άσχημο επίπεδο, θα λέγαμε, βρίσκονται και οι σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον. Το κεντρικό σημείο αυτών των Αμερικανοτουρκικών διαφωνιών εντοπίζεται στη Συρία. Μαρλένα, είναι γεγονός το ισχυρότερο σημείο της ιστορίας, θα λέγαμε, στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον καιρό και την ώρα μάλιστα που η Τουρκία έχει ζητήσει την αγορά άλλων 40 F-16 και αναβάθμιση 70 F-16 από αυτά που έχει, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου επιτέθηκε κατά του Μπάιντεν με αφορμή την επιστολή που έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Κογκρέσο, ζητώντας να παραταθεί για ένα χρόνο η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Συρία και στην οποία επιστολή κατηγορεί τις δραστηριότητες του τουρκικού στρατού στη Συρία, λέγοντας πως είναι επικίνδυνες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξοργίστηκε, είπε ότι λέει ψέματα ο Μπάιντεν αλλά και οι προηγούμενες αμερικανικές διοικήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι γνωρίζουν ξεκάθαρα πως το PKK με το YPG είναι το ίδιο πράγμα, αλλά του δίνουν όπλα και το εκπαιδεύουν. Αυτό είπε, συνιστά νομικό αδίκημα βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα.